Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πάντοτε να χαίρεστε με την χαρά την αναστάσιμη, την οποία δίνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είδατε πως οι πιστοί την ημέρα της Αναστάσεως έχουμε τόσο μεγάλη χαρά. Μία ιδιαίτερη μέρα είναι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, το ξημέρωμα της Αναστάσεως αισθανόμαστε μία ανάταση και γεννιέται μέσα μας μία χαρά, η οποία ξεκινά από την πίστη στην αιωνιότητα, στην αλήθεια και στην αγάπη του Χριστού. Αν μπορούσαμε λοιπόν όλο τον καιρό να διατηρήσουμε αυτήν την χαρά, θα είχαμε κατορθώσει πολλά πράγματα στη ζωή μας, θα είχαμε λύσει άπειρα προβλήματα από αυτά που μας δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια, διότι ο άνθρωπος ο χαρούμενος είναι ο καταθεών ζών. Οι μαθητές όταν είδαν τον Αναστημένο Χριστό χάρηκαν, μας λέει το Ευαγγέλιο. Και τους είχε πει ο Χριστός ότι η χαρά αυτή που θα νιώσετε θα μείνει για πάντα μέσα σας. Και στις μυροφόρες γυναίκες που πήγαν να τον αλείψουν με μοίρα την Κυριακή του Πάσχα, τον Κύριό μας, τη συνάντησε καθοδόν ο Αναστάς και του είπε «Χαίρετε». Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Θεός μας θέλει χαρούμενους και όχι σκυθροπούς. Χαίρετε λοιπόν αγαπητοί φίλοι διότι ο Θεός είναι ο πλάστης μας και ο πατέρας μας και ποτέ δεν θα μας αφήσει. Αρκεί να Τον πιστεύουμε, να Τον αγαπούμε και να είμαστε σε θέση όλα να τα θυσιάσουμε για την αγάπη Του. Υπάρχει αγαπητοί μου ένας νόμος, ο οποίος είναι πιο αρχαίος από τους άλλους νόμους που έκαναν οι άνθρωποι για να ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ τους και να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Είναι ένας νόμος που δεν είναι γραμμένος σε μαρμάρινες πλάκες, ούτε σε χαρτιά, ούτε σε παπύρους, αλλά ούτε και στα επίσημα έγγραφα του κράτους. Μα θα μου πείτε, τι νόμος είναι αυτός που δεν αναφέρεται πουθενά είναι ένας νόμος τον οποίο ο Θεός φύτευσε τρόπον τινά μέσα στον άνθρωπο όταν τον έπλασε κατ' εικόνα και καθ' του. Και αυτός δεν είναι άλλος νόμος από τον έμφυτο νόμο της αγάπης. Αυτός ο νόμος λοιπόν φωνάζει στον κάθε άνθρωπο να αγαπάει. Του φωνάζει με εσωτερική φωνή να μην κάνει κανένα κακό στον άλλον, να μην τον κλέψει, να μην τον αδικήσει, να μην τον προσβάλλει, να μην του προσβάλλει την τιμή του ή τις οικογένειας του. Επίσης, του επιβάλλει αυτός ο νόμος της αγάπης να μην λέει ψέματα, να μην συκοφαντεί και να μην διαβάλει τους συνανθρώπους του και γενικώ να μην κάνει κανένα κακό στο συνάνθρωπό του. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο Β' του Λουκά. Κυριακή Δευτέρα του Λουκά, το οποίο είναι ένα απόσπασμα από την επιτουόρου ομιλία του Κυρίου μας. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 6, στίχοι 31 έως 36. Πρώτα θα μελετήσουμε το πρωτότυπο κείμενο, όπως το έγραψε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Έλληνας ιατρός από τη Συρία και μαθητής του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, και στην συνέχεια την ερμηνεία του. Είπε ο Κύριος, «Καθώς θέλετε η να ποιώσουν οι άνθρωποι, και η μη σπιείτε αυτή ομοίως, και η αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, πία η μην χάρις εστί, και γάρ η αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και εάν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, πία η μην χάρις εστί, και η αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και εάν δανείζεται, παρόν ελπίζεται απολαβήν, πία αμαρτωλή, η μην χάρι Και γάρ αμαρτωλή αμαρτωλή δανείζουσιν ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε του εχθρού ημών, και αγαθοποιείτε, και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθό ημών πολλή, και έσεσθε η ύψή του ότι Αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς, γίνες Θεούν οικτύρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών οικτύρμονεστή. Και η Ερμηνεία Είπεν ο Κύριος, όπως θέλετε να σας φέρονται οι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να φέρεστε σε αυτούς. Κι αν αγαπάτε όσους σας αγαπούν, ποια είναι η καλοσύνη σας؟ γιατί και οι αμαρτωλοί αγαπάνε αυτούς που τους αγαπούν. Και αν ευεργετείτε εκείνους που σας ευεργετούν, ποια η καλοσύνη σας και ποια ευλογία Θεού σας ανήκει, διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν δανείζετε αυτούς που ελπίζετε να σας επιστρέψουν το δάνειο, ποια είναι η καλοσύνη σας, διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν αμαρτωλούς για να βρίσκουν και οι ίδιοι την ίδια μεταχείριση. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να ευεργετείτε και να δανείζετε χωρίς να αποβλέπετε σε τίποτα και θα είναι ο μισθός σας μεγάλος και θα είσαστε οι ή του υψίστου, διότι αυτός είναι καλός ακόμη και στους αχαρίστους και στους κακούς. Να είστε λοιπόν ευσπλαχνικοί όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι ευσπλαχνικός. Ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι, συνήθιζε πολλές φορές να μιλά στις παιδιάδες και στις ακρογιαλιές. Μερικές φορές ανέβαινε και στις βουνοπλαγιές. Ένα κομμάτι μια τέτοια βουνίσιας ομιλίας, της γνωστής ως επί του ομιλίας, μας αναφέρει το Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι ένα κείμενο το οποίο λύνει ένα κολοσσιαίο πρόβλημα, το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό ακριβώς μας διακήρυξε ο Χριστός στην επί του ομιλία Του. Κανένας άνθρωπος, είπε, ή καμία ομάδα ανθρώπων δεν έχει απόλυτα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή εξουσίας πάνω στη γη. Όλοι είμαστε αδελφοί. Από την ώρα όμως που θα αναγνωρίσουμε απόλυτα δικαιώματα και εξουσία σε ανθρώπους, αντικαθιστούμε τον Θεό. Η απόλυτη εξουσία και ιδιοκτησία δημιουργεί τους τυράννους. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος ιδιοκτήτης και κυρίαρχος. Μόνο ο Θεός έχει απόλυτη αγάπη, ώστε να διαχειρίζεται σωστά αυτήν την εξουσία και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ανατέλει τον ήλιο επί αγαθούς και πονηρούς και βρέχει επί και αδίκους. Ποτέ λοιπόν δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλο. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, μας έδωσε και την απαραίτητη βάση της δικαιοσύνης. Μας είπε να κάνουμε στους άλλους ό,τι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Για παράδειγμα, ο πλούσιος να κάνει ότι θα ήθελε να έκαναν σε αυτόν οι άλλοι αν ήταν φτωχός. Ο δάσκαλος να μπαίνει στη θέση του μαθητή, ο προϊστάμενος στην θέση του υφισταμένου, ο κληρικός στην θέση του λαϊκού, ο άρχοντας στην θέση του αρχομένου, ο αξιωματικός στη θέση του στρατιώτη, ο δικαστής στη θέση του δικαζομένου. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη Πιο πάνω όμως από την δικαιοσύνη υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Αγάπη χωρίς όρους. Αγάπη και προς τους εχθρούς ακόμη. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε το καλό προς όλους. Έχουμε δικαίωμα να ξεχωρίζουμε τις ιδέες των ανθρώπων, όχι όμως να ξεχωρίζουμε την αγάπη μας για αυτούς. Ο Χριστός μας δεν συμφώνησε με όλους τους ανθρώπους, θυσιάστηκε όμως ανεξαιρέτως για όλους η αγάπη προς τους εχθρούς μας μας κάνει να μοιάζουμε με τον Θεό, τον Πατέρα μας, ο οποίος αγαπάει και τους καλούς και τους κακούς. Διότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Μπροστά στα μάτια του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Η αγάπη είναι ο χρυσός κανόνας της συμπεριφοράς μας. Ο κανόνας είναι απλός, αλλά ο δρόμος αυτός είναι ευθύς και ανηφορικός και οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγματική χαρά. Τα λόγια του Χριστού μας είναι σαφή και καθαρά. Κριτή τη συμπεριφορά μα προ του άλλου θέτει ο Χριστό τον ίδιο τον εαυτό μα. Καθώ θέλετε η να ποιώσει η άνθρωποι και εμείς μη αυτής αυτή ο καθένας μας θα πρέπει να πράττει και να φέρεται απέναντι στον άλλον, όπως θα ήθελα να πράττει και να φέρεται προς αυτόν τον ίδιο ο άλλος. Τι λέει σήμερα ο μακράν του Θεού κόσμος, να αγαπάμε εκείνους που μας αγαπούν, να πράττουμε το αγαθό σε εκείνους που μας έκαναν το καλό, να ευεργετούμε εκείνους που μας ευεργέτησαν, να δανείζουμε αυτούς που μας έδωσαν δάνειο όταν εμείς είχαμε βρεθεί σε οικονομική ανάγκη. Αυτό όμως δεν είναι αρετή. Αυτό είναι δούνε και λαβίν. Πήρε και έδωσες. Τι σπουδαίο έκανες. Σκεφτείτε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους κάνεις το καλό και εκείνοι σου το ανταποδίδουν με κακό. Εσύ τους δανείζεις και εκείνοι σου τρώγουν τα χρήματα. Τους ευεργετείς και εκείνοι σε πληρώνουν με αχαριστία. Αν έκανε το καλό και δεν άκουσε ευχαριστώ, τότε η πράξη σου αυτή θα λέγαμε αραβωνιάστηκε. Εάν όμω έκανε το καλό και βρήκε και τον σου από πάνω, τότε αυτή η πράξη σου στεφανώθηκε από το Θεό. Ο Χριστό μα ανοίγει μπροστά μα ένα φωτεινό δρόμο. Μα παρουσιάζει ένα τρόπο συμπεριφορά προ τον συνάνθρωπο, ο οποίο είναι ανώτερο, είναι μεγαλό καρδός τέλειος και θείος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της συμπεριφοράς προς τους συνανθρώπους μας είναι η αγάπη και όχι ο υπολογισμός. Να προσφέρουμε δηλαδή αγάπη χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Να έχουμε άσβεστη προθυμία να κάνουμε με αγάπη το καλό, όχι μόνο στον στενό κύκλο των συνανθρώπων που μας εξυπηρέτησαν, αλλά προς όλους τους συνανθρώπους μας ανεξαιρέτως. Προς εκείνους που δεν μας έκαναν ποτέ κανένα καλό, ούτε και θα είναι σε θέση να μας ανταποδώσουν το καλό στο μέλλον. Και κάτι ακόμη υψηλότερο, η αγάπη μας πρέπει να περιλαμβάνει και αγάπη προς τους εχθρούς, τους ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν κακό, αλλά και μπορεί να έχουν τη διάθεση στο μέλλον όταν τους δοθεί κατάλληλη ευκαιρία να μας βλάψουν πάλι. Διότι, λέει ο Κύριος, αν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπούν, αν ευεργετείτε αυτούς που σας ευεργέτησαν, τι το άξιο πράξατε. Μία τέτοια συμπεριφορά μεταξύ τους, δούνε και λαβήν, έχουν και οι αμαρτωλοί. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω το δάνειο» να διευκρινίσουμε ότι ο Χριστός μας όταν λέει αμαρτωλή εννοεί τους ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό, διότι επί της ουσίας όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Ακόμη και τα χρήματα που θα δανείσετε σε κάποιον, αν είστε ευκατάστατοι, ο δε άλλος αν είναι φτωχό και δεν μπορεί πράγματι να σας ανταποδώσει το δάνειο, διαγράψτε το ή τουλάχιστον μην είστε απαιτητικοί και δώστε του μία μακρά προθεσμία και μην του ζητήσετε τόκους. Γενικώ δώστε του κάθε ευκολία, ώστε να μην στενοχωρηθεί ο πτωχό αδελφός, και αν παρόλα αυτά εκείνος, λόγω της μεγάλης φτώχειας του, δεν είναι σε θέση να σας επιστρέψει τα δανεικά, χαρίστε του το δάνειο. Αν εσείς ζούσατε σε μία δύσκολη κατάσταση όπως αυτός, δεν θα θέλατε να φερθεί έτσι και σε εσά ο δανειστή σας». Παράδειγμα προς όλους μας, ας είναι ο Πανάγαθος Κύριος, ο οποίος περιβάλλει με άπειρη αγάπη όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους καλούς, αλλά και τους κακούς, όχι μόνο εκείνους που τον σέβονται, που τον ευγνωμονούν και αγωνίζονται για να εφαρμόσουν το θέλημά του, αλλά και τους ασεβείς, τους πονηρούς, τους καταφρονητές και τους αχάριστους. Αυτούς που κάθε μέρα τον υβρίζουν με λόγια και με έργα, μολονότι συνεχώς απολαμβάνουν τις δωρεές του. Και κατακλείει ο Κύριος αυτόν τον υπέροχο κανόνα της τελείας κοινωνικής συμπεριφοράς με την βαρισίμαντι προτροπή. «Γίνε Θεούν οι καθώς και ο Πατήρ ημών οι τι. Να γίνεστε ευσπλαχνικοί προς τον συνάνθρωπό σας» υπομονετική στις δυστυχίε του, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, όπως ακριβώς κάνει και ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας σας, και είναι ευσπλαχνικός προς όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Άραγε εμείς οι άνθρωποι που πιστεύουμε και σεβόμαστε τον Θεό, είμαστε πάντοτε εντάξει απέναντί Του, πόσες και πόσες φορές Τον πικραίνουμε με τις παραβάσεις μας, κι όμως θέλουμε και ζητάμε και απολαμβάνουμε τα δώρα της αγάπης Του. Το ίδιο λοιπόν και εμείς ας κάνουμε προς εκείνους που μας αδικούν και μας εχθρεύονται. Πρότυπο και υπόδειγμά μας πρέπει να είναι ο απειροτέλειος Θεός. Σκοπός και καθημερινή επιδίωξη της ζωής μας πρέπει να είναι η ομοίωσή μας προς τον Πανάγαθο Πατέρα μας. Ο Θεός είναι αγάπη και πλήρης αγάπης προς όλους. «Αγάπη προς όλους πρέπει να τρέφουμε κι εμείς». «Ηκτύρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος», αναφέρει το Ψαλτήριο. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Θεό «Πατέρα Ικτυρμών», σπλαχνικό δηλαδή προς όλους. «Θελητήν του ελέους» ονομάζει ο προφήτης Μιχαίας το Θεό, για να φανερώσει ότι ο Θεός θέλει και ευχαριστείτε πάντοτε να εκδηλώνει την ευσπλαχνία του προς τους ανθρώπους, να συγχωρεί τα σφαλματά τους, να τους προσφέρει απλόχερα πάντοτε τον πλούτο των υλικών και πνευματικών δωρεών του και τα πατρικά τους πλάχνα τον κάνουν να παραβλέπει την απρεπή και βλάσφημη προς Αυτόν συμπεριφορά μας, την ασέβεια και την ανέβειά μας. Εμείς τον εγκαταλείπουμε το Θεό και θέλουμε να φύγουμε μακριά Του και εκείνος μας καταδιώκει με το έλεος του πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μας περιμένεις πλαχνικά, όπως περίμενε ο σπλαχνικός πατέρας, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, όπως λοιπόν αυτός ο πατέρας περίμενε τον Υιό του, τον Άσωτο, να επιστρέψει από την εξορία της αμαρτίας, στην οποία μόνος του οδηγήθηκε διότι επαναστάτησε κατά του πατέρα του και θέλησε να ζήσει τη ζωή του. Και όταν είδε τις δυσκολίες και τρεφόταν με την τροφή την οποία έτρωγαν τα γουρούνια, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον πατέρα του και να γίνει ένας από τους υπηρέτε του. Επέστρεψε λοιπόν στο σπίτι του και ο πατέρας του τον αγκάλιασε, τον καταφύλισε, τον συγχώρησε και όχι μόνο δεν τον έκανε υπηρέτη του, όχι δεν τον έδιωξε να του πει «Μου έφαγες τα λεφτά, φύγε μακριά από εδώ», αλλά τον ασπάστηκε, τον συγχώρησε και τον ανέβασε στην προτέρα του θέση και τον ύψωσε ακόμη περισσότερο. Αυτό θα κάνει ο Θεός και με μας, αν έχουμε πραγματική μετάνοια και ζητούμε το έλεος Του. Ο Θεός είναι εκεί και μας περιμένει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην σωτηρία Του. Δεν πρέπει να είμαστε εκδικητικοί διότι αυτός ο οποίος θέλει να εκδικηθεί το συνάνθρωπό του, πρωτίστως τρώγεται ο ίδιος μέσα του. Ο Κύριος μας, αγαπητοί φίλοι, αυτά που είπε τα είπε σε μια εποχή η οποία ήταν εποχή βαρβαρότητος και σκληρότητος. Σε μια εποχή όπου ο ίκτος και η ευσπλαχνία ήσαν άγνωστα και αυτός ο οποίος είχε ίκτο και συμπάθεια προς τους εχθρούς του εθεωρείτο αδύναμος, ενώ δυνατός και ήρωας εθεωρείτο αυτός ο οποίος έπαιρνε εκδίκηση και ισοπαίδωνε κυριολεκτικά του εχθρούς του. Ακόμη λοιπόν και οι Εβραίοι εφάρμοζαν οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, εκδίκηση δηλαδή. Αυτά όμως καταργήθηκαν με την διδασκαλία του Χριστού, δεν έχουν καμία ισχύ. Τώρα στην εποχή της χάριτος ισχύει έχει η αγάπη, η συγνώμη και η ευσπλαχνία. Ο αμαρτωλός είναι άξιος σύκτου για το κακό που πράττει και για τα κακά τα οποία ο ίδιος υφίσταται εξαιτία της κακότητάς του. Ο αμαρτωλός είναι ασθενής, τον οποίο πρέπει κανείς να τον βλέπει με συμπάθεια και να ποθεί και να εύχεται για την θεραπεία του». Ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης προς τον αμαρτωλό είναι η συγχώρηση και κάτι περισσότερο, η ανταπόδοση καλού αντί κακού. Ο Χριστός μας αποστρέφεται την αμαρτία, αλλά όχι τον αμαρτωλό. Γι' αυτό και σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώ πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν και εξακολουθούν να εργάζονται τα έργα της ανομίας και να έχουν αμετανοησία. Η αμετανοησία λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι είναι μεγάλη αμαρτία από τις μεγαλύτερες. Μακάρι να μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι, να μετανοήσουμε και εμείς οι ίδιοι, διότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι αναμάρτητος και πεντακάθαρος. Όλοι μας έχουμε από κάποια αμαρτία, από κάποιο πάθος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον εξουσιάζει ο σατανάς έστω από ένα μικρό πάθος. Και τα πάθη αυτά είναι η κενοδοξία, η υπερηφάνεια, τα σαρκικά, η γαστριμαργία, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Από κάτι κρατάει τους ανθρώπους ο διάβολος. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλάμε τον Χριστό μας να μας δίνει μετάνοια, και να μας δίνει δύναμη να τον αγαπούμε μέσα από όλη την ψυχή μας και όλη τη διάνοιά μας, με όλες μας τις δυνάμεις και να αγαπάμε και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό μας είπε ο Χριστός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος σου και τον πλησίων σου ως σε Αυτόν. Και των πλησίων σου να τον αγαπήσεις όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές είπε ο Χριστός, «Όλοι οι προφήτες και ο νόμος κρέμονται». Η διδασκαλία δηλαδή των προφητών και η διδασκαλία του Χριστού στηρίζεται επάνω σε αυτές τις δύο εντολές. Αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ένας εκκλησιαστικός πατέρας, ο Άγιος Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, λέει «Η αγάπη μα συνδέει με τον Θεό η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη μακροθυμεί. Τίποτε το τραχή και σκληρό δεν υπάρχει στην αγάπη. Καμία υπερηφάνεια. Η αγάπη δεν δυσφορεί και δεν γονγίζει. Τα πάντα πράττει με ομόνια και ειρήνη. Χωρίς την αγάπη και την συμπόνια είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε το Θεό. Η αγάπη και η συμπόνια μπορεί να συγκινήσει ακόμη και τον εχθρό να απαλύνει την καρδιά του, να του εμπνεύσει συνέστηση και να τον οδηγήσει σε μετάνοια και να τον φέρει κοντά στο Θεό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, στα οποία πάρα πολλοί σκληροί άνθρωποι βρήκαν τον δρόμο της σωτηρίας τους, χάρη στην αγάπη και την καλοσύνη που έδειξε αυτός ο οποίος τον αδίκησαν. Η αγάπη είναι προτιμότερη από το μίσος η συγχώρηση προτιμότερη από την μνησικακία, η καλοσύνη προτιμότερη από την εχθρότητα, η σπλαχνικότητα προτιμότερη από την σκληρότητα, η ανταπόδοση του καλού προτιμότερη αντί του κακού. Αυτά μας διδάσκει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός μας, αγαπητοί φίλοι, ανέβηκε ψηλά και απήγγειλε την επί του ομιλία Του για να συμβολήσει με τον τρόπο αυτό το ύψος των νοημάτων του και το ύψος στο οποίο πρέπει να ανέβει ο άνθρωπος. Το «καθώς θέλετε είναι αποιός, είναι η να ποιώσει η μήνη άνθρωποι και η μη αυτή αυτής είναι η σκάλα για να ανέβουμε ψηλά, για να ολοκληρωθούμε ως άνθρωποι και να θεωθούμε. Το savoir vivre, δηλαδή ο οδηγός καλής συμπεριφοράς, ας το πούμε έτσι, έχει την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην εντό εισαγωγικών πολιτισμένη ανθρωπότητα. Φανταστείτε να συνέβαινε το ίδιο και με τον μόνο αλάθητο οδηγό, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να γινόταν ο καθημερινός οδηγός της ζωής μας. Τότε θα έβρισκε πραγματικά το δρόμο της η ύπαρξή μας, διότι το μόνο αλάθητο μέτρο της ζωής μας είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά και ορθοπραξία. Ο Χριστός μας δεν θα έκανε θράψη με την επί του όρους ομιλία Του, αν δεν την πότιζε και με το αίμα της θυσίας Του. Επάνω στην κορυφή του όρους εξήγηλε την αγάπη προς τους εχθρούς. Και στην κορυφή του σταυρού, βίωσε την αγάπη προς αυτούς. Για να ζήσουμε και εμείς αληθινά και χριστιανικά, πρέπει να ζούμε με θυσία. Κάθε μέρα πρέπει να συγχαίρουμε και να συμπονούμε με όλα τα αδέρφια μας. Στο σημείο αυτό, άλλη μία εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας δίνει δύναμη στον αγώνα σας, η Παναγιά μας να σας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και όλοι οι Άγιοι να πρεσβεύουν για σας ενώπιον του Θεού. Αμήν γέννητο. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.